και την παρουσία σήμερα εδώ. Είναι αλήθεια ότι τα επόμενα χρόνια μας περιμένει μια ενδιαφέρουσα πορεία που είναι βαθύτερα πολιτική και ταυτόχρονα οραματική και ρεαλιστική. Μια πορεία που σηματοδοτεί το καινούριο, ανοίγει νέους δρόμους, νέες ευκαιρίες και ελπίδες. Σε αυτό το δύσκολο δρόμο, κάποιοι άνοιξαν μαζί μας στο μονοπάτι. Άλλοι προσθέθηκαν στην πορεία, ορισμένοι πίστηκαν πρόσφατα και άλλοι κριτικοί απέναντί μας περιμένουν να δουν πώς θα κάνουν πράξη τα όσα προεκλογικά υποσχεθήκαν. Με όλους αυτούς τους πολίτες, από σήμερα και τώρα σχολευόμαστε μαζί, χωρίς περιχαρακώσεις, χωρίς προφάσεις ή μικροκομματικές αντιλήψεις. Αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη, απόλυτη προσωπική μου θέσμευση. Και αυτό διότι αφενός μεν δεν του επιτρέπει η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, και αφετέρου διότι δεν μας δεσμεύει τίποτε άλλο παρά μόνο η προοπτική ανάπτυξη που θέλουμε να δώσουμε στον τόπο μας. Η γρήγορη αποκατάσταση σε όσους έχουν πληγεί, η ευημερία που οφείλουμε όλοι εμείς να εξασφαλίσουμε όσο μπορούμε για τις οικογένειες και τα παιδιά μας. Κληθήκαμε για να λειτουργήσουμε θεσμικά ως δημόσιοι παραστάτες των συμφερόντων των πολιτών της Θεσσαλίας. Σε εσάς όλους λοιπόν θα λογοδοτούμε διαρκώς, διότι η δημόσια εξουσία πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως εσάς. Και τη δέσμευση αυτή θα τη ρίξουμε με βλάβια. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια επιλογή δεν αρκεί απλά και μόνο να συμφωνεί με τους περισσότερους για να είναι δημοκρατική. Πρέπει παράλληλα να είναι και δίκαιη, δηλαδή δικαιοκρατική, και κυρίως να είναι πραγματοποιήσιμη. Αυτός είναι ο βασικός μας γνώμονας για να είμαστε πρωτίστως χρήσιμοι για τους πολίτες της Θεσσαλίας, που μας έχουν σήμερα περισσότερο από ανάγκη από ποτέ όλους. Βέβαια, η Θεσσαλία δεν βρίσκεται σε μια κανονική περίοδο. Απαιτούνται εντελώς διαφορετικοί ρυθμοί και πρωτόγνωρες συνενέσεις. Γι' αυτό και πρέπει να λειτουργήσουμε με ταχύτητα και διαφάνεια, σαν ειδικός υπευθυντής, για να στηθεί η Θεσσαλία και πάλι σύντομα στα πόδια της και να αποκτήσει ταυτόχρονα τον θεματισμό που απαιτούν οι νέοι καιροί. Τούτο δεν αποτελεί αξίες των πολιτών, αλλά υποχρέωση δική μας, όλων μας, απέναντί σας. Είναι αντίρρητη ανάγκη να λειτουργήσουμε προαπασιαστικά και με σύνθεση. Σε αυτή την προσπάθεια δεν διεσέβη κανείς. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και φίλοι, οι περισσότεροι μας γνωρίζετε και παρακολουθείτε ότι αμέσως μετά τις εκλογές και μην χάνοντας χρόνο, παρουσιάσαμε τρεις τομείς. Το μοντέλο της βιωτικής ανάπτυξης, της πολιτικής προστασίας και το μοντέλο του πολιτισμού. Εισηγούμαστε νέα μοντέλα στους σωστούς τομείς, γιατί δεν θέλουμε απλώς να ακολουθούν οι πληγές της κακοκαιρίας, αλλά να έρθει ξανά μια ανάπτυξη με νέους όρους.